Λοιπόν, και έχουμε μαζί μας και την κυρία Χατζηαγγελή, τη γιατρό. Επίσης, να τις καλωσορίσω και τις δύο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε γυναίκες γιατρούς εκεί στο Μακάριο Νοσοκομείο. Λοιπόν, να πούμε ότι το Μακάριο Νοσοκομείο είναι το μοναδικό νοσοκομείο που έχουμε για να αντιμετωπίζει τα πολύ σοβαρά περιστατικά στα παιδάκια μας. Άρα το έργο σας, και όχι μόνο, αλλά και στις γέννες κυρίως, γιατί και εκεί είναι από μόνο του, μιλάει από μόνο του, γιατί όλοι γνωρίζουμε τι κάνει το Μακάριο. Εσείς καλείστε να αντιμετωπίσετε κρίσιμα περιστατικά για γέννες. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Λεπούρα. Όντως, το Μακάριο είναι το μοναδικό κέντρο αναφοράς για την κύηση υψηλού κινδύνου. Άρα είναι το μόνο κέντρο που μπορεί να διαχειριστεί τις πρόωρες κοιήσεις όταν χρειάζονται νοσηλεία και όταν χρειάζονται τοκετό πριν να φτάσουν στις 40 εβδομάδες. Η κοίηση, ένας από τους θαλάμους που έχουμε, το ομευτήριο 1 μας με 24 κλίνες, διαχειρίζεται, είναι γεμάτο και διαχειρίζεται μόνο κοιήσεις υψηλού κινδύνου. Και είναι το θέμα της προρότητας και όλη αυτή η αγωνία που διακατέχει και τις γυναίκες που γεννούν πρόωρα και εσείς είσαστε εκεί για να προσφέρετε εκτός από τις επιστημονικές σας γνώσεις αλλά και συστήματα ασφάλειας προς αυτές τις γυναίκες. Πολύ σωστά. Γιατί φοβούνται. Είμαστε μια ομάδα γιατρών. Η γιατρός η Χατζηαγγελή είναι υπεύθυνη του τμήματος εμβριομητρικής, δηλαδή του τμήματος υπερήχων. Και μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους υποδεχόμαστε, διαχειριζόμαστε και νοσηλεύουμε τις κοιήσεις για όσο χρειάζεται να παραμείνουν κοντά μας. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε λίγο στη γιατρό, την κυρία Χατζηαγγελή, για να μας πείτε ποια είναι τα πιο συχνά περιστατικά που αντιμετωπίζετε. Αντιμετωπίζουμε μεγάλη γκάμα περιστατικών. Από φυσιολογικές εγκυμοσύνες που απλά χρειάζονται μια φυσιολογική παρακολούθηση μέσα στα πλαίσια των κοινών εγκυμοσύνων, αλλά ταυτόχρονα χειριζόμαστε τις κοιήσεις υψηλού κινδύνου, όπως πολύδημες κοιήσεις, δίδυμα, τρίδυμα και τετράδυμα μας έχουν τύχει. Έχουμε τις κοιήσεις, τις πολύ πρόωρες που δεν αναπτύσσονται φυσιολογικά τα παιδάκια εντός φυσιολογικών ορίων, οπότε χρειάζονται μια πιο στενή και συχνή παρακολούθηση. Έχουμε τις μητέρες με προβλήματα υγείας που πρέπει να παρακολουθούνται πιο συχνά στο τμήμα. Γίνεται ο προγεννητικός έλεγχος για χρωμοσωμιακές ανομαλίες, με την αμνιοκέντηση, για το σύνδρομο Down, που είναι πιο συχνή ανομαλία που γνωρίζουν σήμερα οι γυναίκες, αλλά υπάρχουν και πολύ περισσότερα. Γίνεται ο έλεγχος για το στίγμα της μεσογειακής ανεμίας, όταν και οι δύο γονείς έχουν το στίγμα της μεσογειακής ανεμίας. Έχουμε μεγάλη γκάμα περιστατικών, γιατί μας αποστέλλονται από σχεδόν ολόκληρη την Κύπρο. Όχι, από όλη την Κύπρο αυτά τα κρίσιμα περιστατικά εσείς τα διαχειρίζεστε. Αυτό είναι γνωστό σε όλη την Κύπρο. Τώρα, από όλα αυτά που μας αναφέρετε τα περιστατικά, οι Κύπριες που εγκυμονούν, ποιο είναι το πιο συχνή πάθηση που βλέπετε γιατρέ εσείς? Πλέον με τις εξωσωματικές, επειδή έχουμε γυναίκες που προχωρούν σε κυοφορούν σε πιο μεγάλη ηλικία από ό,τι παλαιότερα. Λόγω του ότι γίνονται εξωσωματικές, σίγουρα έχουμε περισσότερες πολύδημες κοίησεις, δηλαδή δίδυμα, τρίδυμα μερικές φορές. Και επίσης εμφανίζονται και περισσότερων οι επιπλοκές λόγω αυξημένης ηλικίας της εγκύου, που η πιο συχνή είναι η προεκλαμψία, ο σακχαρώδης διαβήτης και πολλά άλλα. Που δεν πρέπει όμως να ανησυχεί, έτσι, για να μην στείλουμε και ένα λάθος μήνυμα. Δεν πρέπει να ανησυχεί, γιατί εκεί στο Μακάριο μπορεί να αντιμετωπιστεί όποια, εάν και εφόσον γίνει η έγκαιρη διάγνωση, που είναι ένα θέμα. Φυσικά. Λοιπόν, κυρία Λέμπουρα, αυτό που είπαμε. Ναι. Πεστε μου, δεν σας άκουσα, κυρία Χατζηαγγελή. Για τα δύσκολα. Ακριβώς. Μου άρεσε αυτό πολύ που είπατε. Κυρία Αλέπουρα, αυτό που είπαμε έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν πρέπει να ανησυχεί αυτές τις γυναίκες που επιλέγουν να τεκνοποιήσουν σε μια μεγαλύτερη ίσως ηλικία ότι υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Ναι, να διευκρινίσουμε ότι δεν αναφερόμαστε στην απόλυτη ηλικία. Μιλάμε για τη βιολογική ηλικία, έτσι. Μιλάμε ότι
όπως είναι πολύ γνωστό, οι γυναίκες μετά τα 30 τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι μεγάλες, έχουν πιο συχνά προβλήματα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλουμε να τονίσουμε, ότι εννοείται ότι τα τελευταία πολλά χρόνια, λόγω του lifestyle, λόγω των άλλων υποχρεώσεων που έχουν οι γυναίκες, και βέβαια μπορούν να κυοφορήσουν, αλλά να κυοφορήσουν με ασφάλεια, να τύχουν της κατάλληλης παρακολούθησης των κατάλληλων οδηγιών και να προσέλθουν στα κέντρα αναφοράς το συντομότερο δυνατό, ώστε να είναι πιο τακτική η παρακολούθησή τους και να μπορέσουμε να τους προσφέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια, ώστε να φτάσουν σε μια ασφαλή όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τελειόμενη εγκυμοσύνη και στο τέλος να έχουν στην αγκαλιά τους ένα υγιές μωρό, γιατί το μέλημα ολωνών μας είναι αυτό, και το δικό μας σαν μαιευτική κλινική, αλλά και της μονάδας νεογνών που βρίσκεται κοντά μας στο Μακάρι. Και εκεί επιτελεί και ένα σπουδαίο έργο και αυτή η ομάδα νεογνών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο. Να έχετε καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο το οποίο επιτελείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.